Πριν από ένα μήνα έγινε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Περιφερειάρχη Μεσσηνίας και Λακωνίας, η Δήμαρχη Καλαμάτας και Σπάτης και η Περιφερειακή Στελέχη. Ο λόγος της συζήτησης ήταν να συζητήσουμε επί του προγράμματος της ολοκληρωμένης χωρικής επέμβασης, η όχι τα ηγέτη, όπως τα ηγέτη. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη έχει στόχο την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση του ορεινού Ταϊγέτου, Μεσσηνιακού και Λακωνικού. Μία πρωτοβουλία η οποία έχει προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια, 12,5 εκατομμύρια να λογούν στη Μεσσηνία, 12,5 εκατομμύρια στην Λακωνία, Δήμο Καλαμάτας, Δήμο Σπάρτης. Και από αυτά, τα 10 εκατομμύρια όσο αφορά το δικό μας τομέα είναι για δημόσιες επενδύσεις και τα 2,5 εκατομμύρια είναι για ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μας ζητήθηκε λοιπόν μέσα από αυτή τη σύσκεψη να καταθέσουμε προτάσεις πάνω σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν και πολύ σημαντικός, η περιοχή παρέμβασης. Δηλαδή να οριοθετήσουμε ποια θα είναι η περιοχή πάνω στην οποία θα γίνει η παρέμβαση αυτή τη όχι τα ηγέτη. Όταν λέμε όχι τα ηγέτη, για να καταλάβετε, είναι κάτι αντίστοιχο με το ΟΠΑ που υπάρχει στην Καλαμάτα, τη βιοσυναστική ανάπτυξη. Το αντίστοιχο για του ορεινού όπου λέγεται όχι. Έτσι λοιπόν, κληθήκαμε εμείς να προσδιορίσουμε πού θα είναι η περιοχή η οποία θα μπορέσει να γίνουν οι επενδύσεις αυτές οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές. Έγινε μια σκέψη, υπάρχει μια αποτύπωση, θα δείτε και τώρα. Έχουμε συμπεριλάβει όλα τα χωριά του Ταϊγέτου. Σε αυτά μέσα έχει μπει και η Άνω Βέργα. Και κατεβαίνουμε το φαράκι του Νέροντα μέχρι το σημείο, στο σημείο που είναι η περιοχή Νατούρα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η τομή παρέμβαση, το προϊόν δηλαδή. Το προϊόν. Το προϊόν που είναι προφανώς πολιτισμός, είναι περιβάλλον. Και η οικονομία και η ιδιωτική οικονομία. Εμείς βέβαια καλούμαστε σε επίπεδο δημόσιων επενδύσεων αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Τι θα βάλουμε δηλαδή πρώτα. Παραδείγματος χάρη για όσο αφορά τις δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να μπουν πρώτα τα δημόσια κτίρια, να αναβαθμιστούν αυτά. Θα πρέπει να βάλουμε τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Θα πρέπει να βάλουμε τις αναβαθμίσεις αθλητικών χώρων, διαμορφωτικών χώρων που θα προκύψουν. Πριν να προσδιορίσουμε αυτό το σημείο που θα είναι οι δημόσιες επενδύσεις, όπως ανάλογα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει και εκεί να υπάρχει ένα προσδιορισμός, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και πώς θα βαθμολογούνται αυτά. Δηλαδή, βαθμολογείται κατά κύριο λόγο το νέο κτίριο που θα δημιουργηθεί ή βαθμολογείται ένα υφιστάμενο κτίριο το οποίο θα γίνει αναβάθμιση του νέου κτιρίου. Ή θα δημιουργηθούν συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι θα δημιουργήσουν πάρκα επιχειρηματικότητα σε οποιαδήποτε μορφή. Όλα αυτά είναι κάποιες προτεραιότητες. Ο τρίτος στόχος είναι η ωριμότητα έργων και δράσεων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κατά πόσο τα έργα έχουν ωριμότητες. Έχει υποθεί και έχουμε συζητήσει ότι θα πρέπει μέσα στο 2021 να έχουν υπογραφεί συμβάσεις έργων ή να υπάρχει ωριμότητα έργων ώστε αυτά να αναγραφούν ως γέφυρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε μελέτες γρήγορα και αυτές οι μελέτες να συμβαδιστούν. Και το τέταρτο είναι να αποτυπώσουμε εμείς ως Δήμοι και η Περιφέρεια προφανώς, η Περιφερειακή Ενότητα, μέσα από τεχνικά μας προγράμματα και χρηματοδοτούμε έργα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, ώστε αυτά τα έργα να χρησιμοποιηθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ταϊγέτο, μέσα από αυτές τις δράσεις που θα γίνουν και μέσα από τα χρήματα που θα διατεθούν, να αναλάβει την ανάπτυξη που ήταν αναλογή. Ένας Ταϊγέτος ο οποίος προσφέρεται για πάρα πολλά πράγματα, όπως έχω πει και άλλες φορές. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα εμείς να ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο. Θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα στο Αλέξανδρος Κουμουνδόρος, όπου και θα γίνει παρουσίαση κατάθεση προτάσεων, που ο χώρος είναι πιο εύκολος για αυτές τις συζητήσεις. Αν μπορούσαμε, θα είχαμε μια διαπορετές το πρωί, θα μιλήσω και τον Πρόεδρο, στην Αραγωνία, αυτή την πρώτη συζήτηση θα την κάνουμε εκεί. Αλλά λόγω του ότι ήταν χθες στον Αγίου Πάντων, υπήρχαν και πανηγύρια κτλ. Δυσκολευτήκαμε να έρθουμε και μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, που κάνει και ζέστη πολύ. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν σήμερα, συζητάμε και το θέμα της Σολέτσας Κουμουνδόρος την επόμενη Δευτέρα, στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Όλα αυτά τα παίρνει τα στοιχεία η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου και ξεκινούν τη διαδικασία της σύνταξης του στρατηγικού σχεδιασμού.
Εκεί λοιπόν, μόλις ολοκληρωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, επί ουσίας τότε ξεκινάει η συζήτηση με αντικείμενο και η διαβούλευση αλλά και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η γνωμοδότηση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτά από μένα για τώρα. Κύριε Περιφερέα, για να συμφωνήσετε να συμπληρώσει κάτι. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω το Δήμαρχο για την πρόσκληση. Άλλωστε, συνεργαζόμαστε απόλυτα για το ζήτημα της κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου της ΟΧΕ τα ηγέτου, που είναι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις μεσημιακού τα ηγέτου και λακωνικού τα ηγέτου. Συνολικά είπαμε, τα είπε και ο Δήμαρχος, 20 εκατομμύρια δημόσια έργα και 5 εκατομμύρια ιδιωτικά. Δηλαδή 10 και 2,5-12,5 μας πέφτει. Εγώ όμως, επειδή αναφερόμαστε για ένα ευαίσθητο σημείο της Μεσσηνίας που έχει πολλές προοπτικές, θα ήθελα πριν πω, παρόλο που το έχει αναλύσει ο Δήμαρχος ουσιαστικά το όλο το πλαίσιο, που είναι το ξεκίνημα και που ουσιαστικά και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μία από τα κάτω προς τα πάνω οργάνωση του στρατηγικού σχεδίου, δηλαδή το τι ζητάει η τοπική κοινωνία στα πλαίσια πάντα που χαράσει η πολιτική των ΟΧΕ και τι τελικά θα βγει ως τελικό αποτέλεσμα. Πριν όμως πω οτιδήποτε για την ΟΧΕ τα ηγέτου, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα σημαντικό έργο που, για τον πολύπαθο τα ηγέτο, να το πω έτσι, που είναι για τον κεντρικό δρόμο. Μας έχει απασχολήσει και το Δήμο και εμάς. Μιλάω όμως για την Εθνική Οδό, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Πρόσφατα υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη του Λουνίκα και του Αναδόχου, που είναι η Καστά, για έργο προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση βέβαια είναι γύρω στο 1.500 περίπου και που ουσιαστικά έχει, και αυτό λέω, δεν θα πω λεπτομέρειες, πάνω από 10 στρέμματα σειρματοπλέγματα, βελτιωμένη έκφανση, ώστε να μην μένει το κενό στο πάνω μέρος που πολλές φορές, όπως είχαμε πει και με την συντονιστική ταγία του παλιότερα, δημιουργείται πρόβλημα. Θεωρώ ότι με αυτά τα επιπλέον 10 στρέμματα, με ας το πούμε εγκλωβισμό των καταπτώσεων, δημιουργείται μια ουσιαστική πρόοδο στην οδική ασφάλεια του ταγέντου. Ευχαριστούμε την Περιφερειακή. Να πω λοιπόν, μπορώ να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπατε, ότι η όχι ταγέντου προφανώς, το κομμάτι που είναι στη Μεσσηνία και στη Λακωνία, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι εννοώνονται. Και αυτά όλα και όλα σπαντρεύονται με την όχι της Μάνης. Ακριβώς. Σε συνέχεια. Στόχος ποιος είναι? Μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο Ταΐγετος και να βαθμιστεί και η περιοχή. Μια περιοχή να αντιστρέψουμε δηλαδή το φαινόμενο της εγκατάλειψης. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μια περιοχή αναβαθμίζεται με την ανθρώπινη παρουσία και υποβαθμίζεται με την ανθρώπινη απουσία. Προσπαθήστε να σας δείξω τη μεθοδολογία με την οποία προσεγγίσαμε το θέμα της όχι Ταΐγετου. Εισαγωγικά θα σας πω ότι την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ που διαρρύνουμε τώρα, δηλαδή την περίοδο 14-20, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη που αναφέρεται στα αστικά κέντρα, την οποία έχουμε στην Καλαμάτα, και η ΟΧΕ, οι ολοκληρωμένες πολιτικές επενδύσεις που αναφέρονται στους οικισμούς, στον έξω αστικό χώρο, αποτελούν τα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρικών ενωτήτων. Τα κριτήρια με βάση τα οποία προσεγγίζεται το θέμα αυτό είναι δύο. Είτε πρόκειται για περιοχές οι οποίες έχουν έντονα χαρακτηριστικά υποβάθμισης και εγκατάληψης και γενικά οι δείκτες τους τείνουν να είναι πάντα προς τα κάτω, είτε είναι περιοχές, άρα το ζητούμενο είναι η αναστροφή του φαινομένου αυτού του αρνητικού, είτε πρόκειται για περιοχές οι οποίες έχουν τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες που δεν έχει δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιηθούν στο έπακρο και θα μπορούσαν με τα κατάλληλα ολοκληρωμένα έργα και παρεμβάσεις και δράσεις που μπορούν να προταθούν
να δημιουργήσουν ένα κλίμα υποδιώμα για την περαιτέρω οικονομική τους ανάπτυξη.